Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088. Είναι από το βιβλίο Αποκάλυψης. Είναι από το 3ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Γάμα 7. Αποκάλυψης. 3ο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, από τη σελίδα 1088. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ειδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και εφύλαξα στον λόγο μου και δεν ήρμά μου. Ειδού θέλω κάμνη της συναγωγής του σατανά ή την εσλέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδοτα. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις για να μιλάβει μηδείς των στέφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει ατίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι 7 εκκλησίες είναι στην Ασία προς τις οποίες απευθύνεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με λόγο Πνεύματος Αγίου. Και ο λόγος του απευθύνεται σε όλες τις εκκλησίες, ακούγεται από όλες τις εκκλησίες, αλλά όμως εκλέγει και απορρίπτει. Πριν εκλέξει και απορρίψει, ελέγχει, προτρέπει, διδάσκει, ιδιαιτέρως αποκαλύπτει τα λάθη τα οποία τυχόν κάνουμε, όχι για να μας ταπεινώσει, αλλά για να μας διορθώσει. Όχι για να μας κατακρίνει και να μας ονειδήσει, αλλά για να μας διορθώσει και να μας ευλογήσει. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Η πρόθεση του Θεού είναι όλους τους δούλους και τις δούλες τους οποίους εξέλεξε Αυτός, αποκάλυψε σε αυτούς Ιησούν Χριστόν Κύριον και έδωσε εξουσία στον Υιόν Του το Μονογενή να προστεθούνε. Γιατί χωρίς την άδεια, χωρίς την εντολή του Θεού, κανέναν ο Χριστός δεν προσθέτει στην Εκκλησία Του. Και επίσης σε αυτούς απέστειλε επαγγελίαν αιώνια και ουράνια δια του Ιησού Χριστού τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να προφητεύουνε τη μεγαλύτερη προφητεία που μπορεί να ακουστεί στην Καινή Διαθήκη, όπως ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης προεφήτευσε τη μεγαλύτερα προφητεία, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Η μεγαλύτερα λοιπόν προφητεία της Καινής Διαθήκης, την οποία προφητεύει η τελευταία Αποστολική Εκκλησία, είναι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ήγγηκεν γάρ η βασιλεία των ουρανών, γι' αυτό μετανοήσατε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου ή το κήρυγμα της εσχάτης Εκκλησίας της Αποστολικής. Μετανοήσατε, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Και αυτό το κήρυγμα το έχουν και οι 7 εκκλησίες.
αλλά πριν τους δοθεί υπάρχει έλεγχος, υπάρχει προτροπή, υπάρχει το χωνευτήρι της θλίψης, υπάρχει διόρθωσης, ώστε να έλθει σε αυτή την κατάσταση που θέλει ο Θεός, ο κάθε άνθρωπος, όχι ένας, δύο, όλοι μας. Και υπομονή Θεού να έχουμε, μέχρι πότε, όσο χρειαστεί, και ο Θεός ξέρει πότε, όσο χρειαστεί, ώστε η ελπίδα μας να μας καταστήσει δόκιμους εις τον Θεόν, εργαζομένους ανεπέσχυντα και ιδιαιτέρως ορθοτομούντες το λόγο της αληθείας. Και τότε σε αυτόν τον άνθρωπο θα χαριστεί, σε αυτούς τους ανθρώπους θα χαριστεί, σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτή την εκκλησία, σε αυτές τις τοπικές εκκλησίες θα χαριστεί η μοναδική ελπίδα στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, η οποία ποτέ δεν κατεσχύνει. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί, η εκκλησία αυτή, γιατί το μήνυμα αυτό είναι στην εκκλησία, σε αυτή την τοπική, αλλά και σε κάθε έναν που επικαλείται το όνομα του Χριστού, έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί εν ύδατις άφεση αμαρτιών και ο Κύριος τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, ή και σε κάθε έναν που ο Κύριος πρόκειται εντός ολίγου να κάνει όλα αυτά, σε όλους απευθύνεται λέγοντας ότι όταν η ελπίδα σου με δοξολογία προς το Θεό χωρίς παράπονο, με πλήρη αμφισβήτηση του εαυτού σου, όταν η ελπίδα θα είναι αγκιστρωμένη πάνω στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, σαν άγκυρα που ρίγνεται στον ουρανό, ώστε με αυτή την άγκυρα το πλοίο να καθίσταται στερεό και αμετακίνητο σε ασφαλή νερά, όσες τρικυμίες και να έρχονται, το πλοίο αυτό να μην κινδυνεύει, να απομακρυνθεί από το βράχο τον αιώνιο, τότε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους, τους δούλους και τις δούλες, ο Θεός είναι έτοιμος να φανερώσει τη δόξα Του. Με εγγυημένη τη δικαιοσύνη Του, τη δικαιοσύνη Τους, με εγγυημένη τη δικαιοσύνη μας, αν εμείς είμαστε τέτοιοι, από τον ίδιο τον Θεό, μέσα από το Λόγο Του, επειδή εξητήσαμε, εκλέξαμε, δεχτήκαμε και πιστέψαμε Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, με εγγυημένη λοιπόν από τον ίδιο το Θεό τη δικαιοσύνη μας, αλλά ταυτόχρονα και με το έργο μας φυλαγμένο στα χέρια του Θεού, έτοιμο να δοθεί σε κάθε έναν που είναι έτοιμος να το εργαστεί. Ένας τέτοιος λοιπόν και μια τέτοια εκκλησία είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας, όπου το βλέμμα του Θεού, όπως σε όλες τις εκκλησίες, σε όλους μας, είναι προσιλωμένο επάνω μας, επάνω σου. Το βλέμμα του Θεού είναι επάνω σου. Παρατηρεί, προσέχει. Ακούει με μεγάλη προσοχή τα λόγια σου, τη σκέψη σου, τις διαμαρτυρίες σου και τις δοξολογίες σου, τις αμφισβητήσεις σου για τον εαυτό σου, αλλά και την ευγνωμοσύνη σου για το Θεό κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις. Επαναλαμβάνω, την αμφισβήτησή σου για τον εαυτό σου στην παρουσία του Θεού, τις αμφισβητήσεις σου για τον εαυτό σου στην παρουσία του Θεού, αλλά και την ευγνωμοσύνη σου κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις σε αυτόν που επειδή σ' αγάπησε, σε εξέλεξε,
και σε πρόσθεσε στην εκκλησία του. Επειδή σε αγάπησε, σε εξέλεξε και σε πρόσθεσε στην εκκλησία του. Και εκείνο που το χαρακτηριστικό η εκκλησία της Φιλαδελφίας, χαρακτηριστικό που έψαγνε να βρει και θέλει να έχουμε ο Κύριος μας ο Ιησούς. Μην εξετάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, αν κατηγορείσαι, καταθλίβεσαι, όχι καταθλίβεσαι, αν μην το εξετάζεις αυτό. Αυτό αποτελεί εύσημο Θεού, γιατί αποδεικνύει ότι έχεις μικρά δύναμη, αφού δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτά κατάλληλα. Και δεν πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Δεν μπορείς αυτούς που σε ονειδίζουν να τους κάνεις να σταματήσουν να σε ονειδίζουν. Αυτούς που σε κατηγορούν να τους κάνεις να σταματήσουν να σε κατηγορούν. Δεν μπορείς αυτούς που σε θλίβουν να τους σταματήσεις να σε θλίβουν. Δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Δεν μπορείς να αμυνθείς, δεν μπορείς να απαντήσεις, δεν μπορείς να πολεμήσεις. Δεν μπορείς να αντισταθείς, γιατί έχεις μικρά δύναμη και δόξασε το Θεό γι' αυτό. Δόξασε το Θεό γιατί έχεις μικρά δύναμη. Αλλά τώρα πρόσεχε, τώρα να προσέχουμε αδερφοί μου. Είναι πολύ ωραίο όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε μικρά δύναμη. Όταν προσευχόμαστε και λέμε τι δεν έκανα καλά, τι άλλο πρέπει να κάνω, τι πρέπει να διορθώσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, όλα τα έχω κάνει, ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Δόξα στο Θεό, έχουμε μικρά δύναμη αν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα όμως προσοχή, να φυλάξουμε το λόγο του και ποτέ να μην αρνηθούμε το όνομά του. Άρα όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην εκκλησία, ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, τώρα πρέπει να εγκύψεις εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και να επιμείνεις εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γενόμενος εκτελεστής έργου. Τώρα σκύψε στο Λόγο του Θεού, επίμενε στο Λόγο του Θεού, ψάξε να βρεις τις λεπτομέρειες του Λόγου του Θεού που αναφέρονται μέσα το γιώτα και την κεραία που δεν θα πάψει να υπάρχει. Γίνε εκτελεστής έργου, κάνε ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς, ό,τι δεν μπορείς άστο, όταν θα μπορέσεις. Κάνε ό,τι μπορείς για να είσαι μακάριος εις την του Λόγου του Θεού. Μακάριος εις τον αφυλάτη στον Λόγο του. Και δόξασε το Θεό, του Χριστού που σου χαρίστηκε, γιατί μας χαρίστηκε ένα αιώνιο δώρο, αδερφοί, μια αιώνια δύναμη και μια αιώνια εξουσία, το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνια επουρανίων επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον, και το όνομα αυτού είναι χαρισμένο σε μας. Έχεις δικαίωμα χρήσεως, αλλά εις δόξαν του, όχι εις ονειδισμών. Έχουμε μία δύναμη και μία εξουσία μοναδική που κανένας στο πνευματικό αλλά και στο φυσικό κόσμο δεν μπορεί να έχει. Ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε τα χερουβίμ, ούτε τα σεραφείμ,
ούτε οι άρχοντες του κόσμου τούτου, ούτε οι βασιλείς του κόσμου τούτου, ούτε οι μεγάλοι του κόσμου τούτου. Μόνο εσύ που έχεις μικράν δύναμη, έχεις την εξουσία χρήσης και διαχείρισης των πνευματικών. Έχεις την ευκαιρία εκμετάλλευσης του ονόματος του Κυρίου που είναι πύργος οχυρός. Και μην το ξεχνάς, μην το παραβλέπεις. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι δοσμένο, χαρισμένο στα μωρά του κόσμου τούτου, στα εξουθενημένα, στα μειόντα, σε αυτούς που δεν έχουν καμία δύναμη, αλλά η ελπίδα τους είναι στηριγμένη σε αυτό το όνομα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Και τότε ο Θεός θα κάνει κάτι που δεν το περιμένεις. Γιατί είναι αυτός που έχει το κλειδί του Δαβίδ και με αυτό το κλειδί ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Άρα και κλείνει και κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Αυτό το κλειδί που είναι δοσμένο στο Χριστό, αυτός ανοίγει, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει, έχει τη δυνατότητα να θέσει μπροστά σου θύραν ανεωγμένη ευλογίας. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές χαιρόμαστε για μια πόρτα που ανοίγει ο Χριστός, μεγάλη και ενεργητική. Αλλά εδώ μιλάει για μια διαφορετική και ιδιαίτερη θύρα. Μοναδική. Που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε με λόγια. Τι κρύβεται πίσω από τη θύρα αυτή? Γιατί πίσω από τη θύρα αυτή είναι ο παράδεισος του Θεού. Πίσω από τη θύρα αυτή είναι η δόξα του Θεού. Πίσω από τη θύρα αυτή είναι η μεγαλοσύνη του Θεού. Πίσω από τη θύρα αυτή είναι πράγματα τα οποία ούτε να φανταστούμε μπορούμε, ούτε να εννοήσουμε, και πολύ πάνω από αυτά που εξητούμε. Ούτε με τη φαντασία σου δεν μπορείς να υπολογίσεις τι είναι πίσω από αυτή την πόρτα που ανοίγει ο Χριστός. Με πολύ ανθρώπινα και πεζά λόγια, ο προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης μας είπε ότι οι βασιλείς θα σε δούνε και θα σηκωθούνε. Άρχοντες θα προσκυνήσουνε. Ο λόγος της ζωής της αιωνίου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν μας περιγράφει. Γιατί δεν περιγράφεται ανθρώπινα. Ούτε φαντάζεται. Αλλά μας εγγυάται ότι όλοι αυτοί που ονειδίζουν, όλοι αυτοί που κατηγορούν, ακόμη και όλοι οι άλλοι εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε ότι είναι Ιουδαίοι, αλλά δεν είναι γιατί ψεύδονται, όλους αυτούς που δεν μπορεί να υπολογίσει το ανθρώπινο μυαλό, θα τους κάνω εγώ να έρθουν να προσκυνήσουν το υπερπανόνομα ενώπιόν σου. Και δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Ο μεγαλύτερος διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, ο μεγαλύτερος αντιαιρετικός της εποχής εκείνης, ο Σαούλ, αυτόν όχι μόνο ο Κύριος τον έσωσε, αλλά και τον έκανε κήρυκα δικαιοσύνης και Απόστολο των Εθνών.
ό,τι θέλει κάνει ο Θεός και έχει προετοιμασμένο το έργο σου προκαταβολής κόσμου και είναι στα χέρια του να στο χαρίσει και να μας το χαρίσει. Δεν είναι κάτι που τώρα ξαφνικά πήρε μια απόφαση και είπε τώρα ξέρω τι θα κάνω. Ο Θεός δεν δρά ούτε συναισθηματικά, ούτε ενθουσιαστικά, ούτε κατά τύχη. Ο Θεός δρά με βάση τον προφητικό του λόγο. Δεν είναι προσωπολήπτης, προς όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο δρά. Και με τον ίδιο τρόπο δοξάζει και δοξάζεται. Αρκεί ο άνθρωπος να ευρεθεί πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Αφότου εσβρέθης, εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης διότι εγώ σε αγάπησα. Πολύτιμος εις τους οφθαλμούς του Θεού. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτός, αλλά όμως ένα ξέρουμε, ότι μπορούμε όλοι μας σήμερα να ζητήσουμε να μας καταστήσει πολύτιμος ο Θεός στους οφθαλμούς του. Όλοι οι δούλοι και οι δούλες, όλοι. Ώστε εν τέλει να απολαύσουμε πλήρη το μισθό μας, τον προγραμματισμένο, τον προγνωρισμένο προχρόνων αιωνίων, εκπληρώνοντας πλήρως το θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εργαζόμενοι, αγωνιζόμενοι τον αγώνα των καλών, περπαντώντας το δρόμο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν από μας ξεχωριστά, εξητώντας από τον Θεό να μας τον διδάσκει και ιδιαιτέρως μένοντας στερεοί και αμετακίνητοι στην πίστη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και τότε χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Και η υπομονή χρειάζεται επειδή υπάρχει θλίψης. Επειδή εφύλαξας τον λόγο της υπομονής μου όταν επέτρεψα εγώ τις θλίψεις στη ζωή σου, γι' αυτό και εγώ σου εγγυώμαι να σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί της γης. Ενώ όλοι οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, φυτεύοντες, αγοράζοντες, πουλούντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, η Εκκλησία του Χριστού θα εργάζεται το λόγο της υπομονής του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι μόνο με το λόγο της υπομονής του Κυρίου, αν τον φυλάξουμε στις θλίψεις μας, είναι εγγυημένη η συμμετοχή μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Επαναλαμβάνω, μόνο εάν φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του, την υπομονή που χρειάζεται μέχρι το τέλος, χωρίς όρια, είναι εγγυημένη η συμμετοχή μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό, επειδή έρχομαι ταχαίως, κράτα εκείνο το οποίο έχεις, μην το αφήσεις δίπλα, σου έχει δώσει ο Θεός. Δεν σου έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν σου έχει δώσει την αγάπη Του, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Κράτα αυτό που έχεις, μη το θεωρείς μικρό. Κράτα αυτό το οποίο έχεις, γιατί αν δεν το κρατήσεις, άλλος θα λάβει το έργο σου και την επισκοπή σου. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μείνουμε, αδερφοί αγαπητοί, στερεοί και αμετακίνητοι, περισσεύοντες στο έργο του Θεού. Ό,τι είναι αυτό που μας έχει δώσει να εργαστούμε. Μας έχει δώσει να εργαστούμε τον εαυτό μας. Μας έχει δώσει να εργαστούμε πιθανόν την οικογένειά μας, είτε σαν παιδιά, είτε σαν
νέοι είτε σαν μεγάλοι είτε σαν γέροντες, περισσεύοντες εις το έργο του Θεού, γνωρίζοντας ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος. Μην εργάζεστε λοιπόν για την τροφή τη φθυρωμένη. Επαναλαμβάνω. Μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρωμένη. Μην μεριμνάτε για το τι να φάτε και τι να ενδυθείτε. Μην μεριμνάτε για το μέλλον του κόσμου τούτου. Δεν υπάρχει. Μην μεριμνάτε για τα γήινα, για τα πρόσχερα και για τα σαλαβόμενα. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα. Ο Θεός που γνωρίζει τις ανάγκες σας θα σας τα χαρίζει. Θα σας τα χαρίζει. Θα σας τα χαρίζει. Μόνο όμως αν μεριμνάτε για τα αιώνια, για τα ουράνια και για τα ασάλευτα. Έχοντας και κρατώντας το λόγο της υπομονής του Κυρίου και αυτό το οποίο έχεις, ό,τι και αν είναι αυτό, να το εργάζεσαι με υπομονή δόκιμος εις τον Θεόν, ορθοτομώντας το λόγο της αληθείας. Και τότε θα είσαι νικητής. Ένας αγώνας. Είναι προσωπικός αγώνας, σκληρός αγώνας. Είναι ένας αγώνας. Αγώνας να υποτάξεις την καρδιά σου. Αγώνας να υποτάξεις τη σκέψη σου, τους φόβους σου, τις αγωνίες σου, την ταραχή σου. Είναι ένας αγώνας. Αγώνας να κλείσεις τα αυτιά σου προσέχοντας πώς ακούς, τι ακούς και από ποιον ακούς. Είναι ένας αγώνας. Να φυλάξεις την καρδιά σου. Ποιον αγαπάς, ποιον εξητείς, τι θέλεις, τι δεν θέλεις. Είναι ένας αγώνας. Να δαμάσεις το σώμα σου και να το δουλαγωγήσεις. Είναι ένας αγώνας. Αγώνας καλός. Είναι ένας αγώνας να σε διδάσκει ο Χριστός και να διδάσκεσαι την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις. Είναι ένας αγώνας. Δίδαξον με Κύριε την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Είναι ένας αγώνας να ταπεινώνεσαι και να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Αλλά είναι ένας αγώνας νικηφόρος, θριαμβευτικός, γιατί σε αυτόν τον αγώνα ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού κάμνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν διά του Ιησού Χριστού. Όποιος νικά λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, θα γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου, έτσι λέει ο Χριστός. Θα γράψω επάνω του το όνομα του Θεού μου. Είναι του Κυρίου. Θα γράψω επάνω του το όνομα της πόλεως του Θεού μου. Της νέας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού. Και θα γράψω σε αυτόν και το όνομά μου, το νέον, λέγει ο Χριστός. Τι σημαίνουν αυτά? Εύχομαι να τα ζήσουμε και να τα μάθουμε. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, σε όλους μας, σε όλους σας, να τα ζήσουμε για να τα μάθουμε. Καθώς όποιος έχει αυτή, ας ακούσει σήμερα τι λέει το Πνεύμα το Άγιο προς την Εκκλησία. Αμήν. Δόξα να έχει ο Χριστός.